Συμπατριώτες Έλληνες, η νομική υπηρεσία της Χρυσής Αυγής αποφάσισε να με καλέσει στον εισαγγελέα για το βίντεο με τα τσεκούρια, τα πιστόλια, τα λισοπρίωνα κτλ. Βλέπετε πως κινούνται. Και μιλάω στον κόσμο που πιστεύει πως όλοι οι άνθρωποι, είτε είμαστε άσπροι, είτε είμαστε μαύροι, είτε σχιζομάτιδες, κάτω από τον ουρανό, όλοι είμαστε αδέρφια και πολίτες του κόσμου. Γιατί, κύριε Μιχαλολιάκο, θέλετε τώρα να κινηθείτε νομικά εναντίον μου? Βλέπετε τα σκούρα? Όταν γίνονται κάποιες παραβάσεις στις λαϊκές και μπαίνουν οι άνθρωποι δικοί σας και παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους, εκεί τι έχει να πει ή τι έχουν να πούν οι αρμόδιες υπηρεσίες? Όταν εσείς ο ίδιος αποκαλείτε ότι δεν θέλετε τους μετανάστες, δεν θέλετε τους Ρωμά. Όλοι οι μετανάστες είναι δολοφόνοι, είναι κλέφτες? Όλοι οι πολιτικοί είναι το ίδιο, είναι λοποδίτες, είναι κλέφτες? Όλοι οι Ρωμά που σας είπα στα προηγούμενα βίντεο, που είναι εγκατεστημένοι εδώ πέρα πάνω από 1000 χρόνια, και σας είπα ότι αναφέρομαι πρώτα στη φυλή μου, ότι κατηγορώ κάθε παράνομη πράξη πρώτα της φυλής μου. Γιατί είστε ενάντια στους Ρωμά? Οι Ρωμά έχουν προσφέρει σε πολλά πράγματα εκτός από το πόλεμο, και προσφέρουν και αυτή τη στιγμή που υπάρχει κρίση. Πουλάνε με τα αυτοκίνητά τους φτηνά προϊόντα. Όταν ο κύριος Χασιδιάρης χτύπησε την κυρία Κανέλη δημοσίως στον κανάλι του Αντένα και την πήρε τη γυναίκα στις μπάτσες, όχι μόνο η κυρία Κανέλη, οποιαδήποτε κυρία Κανέλη αν ήταν, ένας άνθρωπος που είναι άντρας, πράγματι, δεν χειρονομήσε μια γυναίκα μπροστά δημοσίως. Και γιατί τώρα όλοι οι οπαδοί της Χρυσής Αυγής ντρέπεστε, και εσείς κύριε Μιχαλολιάκο, και εσείς Κασιδιάρη, γιατί ντρέπεστε που σε κάλεσα σε μονομαχία και προσβάλλεστε τώρα? Εάν πράγματι, κύριε Μιχαλολιάκο, είστε αυτοί που πιστεύετε ότι έχετε θάρρος και κότσια, και εσείς κύριε Κασιδιάρη, σας αποκαλώ τώρα κύριε, μην εναντιώνεστε μαζί μου νομικά, διότι θα βγω και θα μιλήσω πάλι εάν με αναγκάσετε να κατεβάσω το βίντεο με τα τσεκούρια τους μπαλτάδες. Δεν είναι βία. Αυτό το βίντεο ήταν να σας δείξω ότι από τη τρέλα τη δικιά σας υπάρχει μεγαλύτερη τρέλα. Και από τη δικιά μας τη τρέλα υπάρχει μεγαλύτερη τρέλα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε, το ότι θα γίνουμε κυρίαρχοι, Κασιδιάρη, τι σημαίνει θα γίνουμε κυρίαρχοι? Θα γίνετε κυρίαρχοι και θα γροθοκοπείτε το κάθε μετανάστη κύριο που βγάζει το ψωμί του? Θα μαχαιρώνετε τον οποιονδήποτε νοικοκυρί, τον οποιοδήποτε μελαμψό? Ποιος ξέρει, κύριοι, ποιος κοιμήθηκε με τη μάνα του? Ποιος θυμάται τα στιγμιότυπα και βγήκε? Και να λέμε και τις αλήθειες. 400 χρόνια οι Τούρκοι μας είχαν σκλάβους. Εγώ πήγα μέσα στην Τουρκία για να αποδείξω ότι είστε λάθος απέναντι μου. Με πολεμήσατε από μικρό παιδί. Από τότε που άρχισα να μαθαίνω τα ελληνικά στον νηπιαγωγείο, ένιωσα και βίωσα το ρατσισμό σε βαθμό κακουργήματος. Και έμαθα την τέχνη σας που λέγεται η πουλία. Σκοτώσατε την ψυχή μου
όταν ήμουν μικρό παιδάκι και τώρα δεν μένει από το να σκοτώσετε, το ξέρω, ή πουλά το σώμα μου. Και ξέρω κάποια μέρα θα το κάνετε αυτό. Ότι θα μου τη στήσετε ύπουλα. Και τώρα θα αναφερθώ στους αντιφασίστες. Αντιφασίστες σημαίνει ανθρωπιά. Αυτό το σήμα. Δεν το έκανε αυτός που σκότωσε όλη την ανθρωπότητα. Δεν είναι ντροπή? Πόσο υποφέραμε το 1940 από την εισβολή των Γερμανών. Τα Ράους και τα υπόλοιπα τα συνθήματα, τα εγέρθητη, τι σημαίνουν αυτά στους δημοσιογράφους? Δεν το καταλαβαίνετε ότι πάτε να περάσετε στον κόσμο τον φασισμό? Μπήκατε μέσα στη Βουλή και το πετύχατε πονηρά, εκμεταλλευόμενοι την αποτυχία των υπόλοιπων κυβερνήσεων και στην απόγνωση του ελληνικού λαού. Τώρα όμως που σιγά σιγά αρχίζει και καθρεφτίζεται η πραγματικότητα της πολιτικής σας, ο κόσμος αρχίζει και εναντιώνεται. Στη γειτονιά μου μεγάλωσα, σε παράγκα. Όταν ήμουνα στο δημοτικό δεν είχα τραπέζι και αντί για τραπέζι χρησιμοποιούσα το πάτωμα και έγραφα. Μετά από τόσα χρόνια το ίδιο γίνεται αυτή τη στιγμή στον οικισμό Αλάνκουγιού. Τα παιδιά της φυλής μου, όσο τα εκπαιδεύω, προσπαθώ να παίρνω παιδιά που συνεχίζουν το σχολείο. Προτού πάω στον εισαγγελέα, θέλω να ακούσει ολόκληρος ο ελληνισμός, όχι μόνο στην Ελλάδα και έξω, ότι το βίντεο που έβγαλα ήταν απέναντι στη τρέλα που πουλάτε. Και τώρα, αν πράγματι είστε αυτοί που είστε, οι λεβέντες που γυρνάτε με τα γυαλιά μες στις λαϊκές και υψώνετε τη φωνή σας και η συμπεριφορά σας απέναντι στους δημοσιογράφους, η μη ευγενική, η μη ανθρώπινη, και κυρίως εσείς κύριε Κασιδιάρη, αυτή η συμπεριφορά σας απέναντι στους δημοσιογράφους, η μη ευγενική, αν είστε πράγματι αυτοί αληθινοί, μη με κυνηγάτε νομικά. Αλλιώς, αν με κυνηγήσετε νομικά, θα βγω στο άλλο βίντεο και θα πω ότι με φοβηθήκατε. Αυτά έχω να πω προς το παρόν. Ευχαριστώ στους ανθρώπους που πιστεύουν ότι το κόκκινο αίμα σημαίνει ανθρωπιά. Και όλοι μας πράγματι κάτω από τον ουρανό είμαστε αδέρφια και μας ξεχωρίζουνε οι θρησκείες και οι πολιτικές ιδεολογίες. Ευχαριστώ παιδιά για τα μηνύματά σας, αλλά θα ήθελα στην τόλμη που έκανε, όχι να δείξω παλικάρι, τα έχω πει και στο παρελθόν, είμαι ταπεινός, αλλά γίνομαι τρελός απέναντι στους τρελούς. Προτού πάω στον εισαγγελέα για ανάκριση, ήθελα αυτά να τα μάθετε. Και επαναλαμβάνω, αν είστε πραγματικά αυτοί οι άντρες, όλοι οι βουλευτές που πουλάτε αυτό το ύφος, ή αν δεν το πουλάτε και είστε πράγματι αυτοί, τότε θα φανεί η θηλυκότητά σας. Ότι δεν είστε πράγματι αυτοί με τον τόνο που μιλάτε μέσα στη Βουλή,
τη συμπεριφορά που φέρεστε στον κόσμο και κάποιοι άνθρωποι σας τιμούν την αντρίκια και θα φανείτε πράγματι δειλοί. Κύριε Μιχαλολιάκο, πάτε με στον εισαγγελέα, αλλά όλο αυτό που φτιάξατε μέχρι τώρα θα απαξιωθεί και θα καθρεφτιστεί στους Έλληνες πολίτες στο διαδίκτυο ότι είναι ένα ψέμα. Και όταν βλέπετε τα σκούρα, κινείστε ύπουλα. Ευχαριστώ που με ακούσατε.